μπάσκετ είναι πλέον στην Β' Εθνική. Αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς, στον προπονητή, στον πρόεδρο, σε όλους τους φιλάθλους της Κασουλιάς. Ευχόμαστε πάντα η Κασουλιά να έχει ανομική πορεία. Πρόεδρε, στις ανάμεσες του γεγονότος, να δώσουμε ένα έτοιμο. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Καστοριά κυρίως, γιατί είχε καιρό η Καστοριά να νιώσει έτσι μια περηφάνεια αθλητική. Πολλά χρόνια τώρα περιμέναμε από ένα ομαδικό άθλημα να βγάλει κάτι καινούριο. Ο ΑΣ κατάφερε να ανέβει στη Β' Εθνική. Ένα όραμα για τον μπάσκετ της Καστοριάς που είναι πάνω από 30 χρόνια, ίσως και 40. Και αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στον Κώστα τον Πιλαφίδη, ο οποίος πριν από 25 χρόνια είχε αφήσει μια ανηλυμένη υποχρέωση στην Καστοριά μαζί με εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Διαμαντίδη και των υπόλοιπων παιδιών της Καστοριάς που δεν κατάφεραν να ανέβουν τότε στη Β' Εθνική. Και ήρθαμε και κλείσαμε εμείς τον κύκλο με τη βοήθεια και του Κώστα Πιλαφίδη που πάντα ήταν ένας φίλος της Καστοριάς, ο οποίος δεν ανήκει στην Καστοριά, αλλά είναι σαν να είναι Καστοριανός και πολλές φορές και καλύτερος από Καστοριανός. Και όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ζήσαν αυτόν τον παλμό των αγώνων με πολύ μεγάλη αγωνιστικότητα, με πολύ μεγάλο πάθος, με πολύ μεγάλη αφοσίωση σε αυτό που έγινε, τον προπονητή μας και το προπονητικό team ευρύτερα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία κατέθεσαν την ψυχή τους για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά τελικά καταφέραμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το οποίο ονειρευόμασταν σε 3 χρόνια μέσα να ανέβουμε 2 κατηγορίες. Ανεβαίνουν και υποχρεώσεις τώρα. Ανεβαίνουν υποχρεώσεις, θα τις δούμε τις υποχρεώσεις μπροστά μας. Εμείς δεν αρνούμαστε τα δύσκολα. Το Διοικητικό Συμβούλιο είδε με θετικό μάτι και θετικό μάτι είναι και την περαιτέρω εξέλιξη και του Συλλόγου αλλά και των αθλητικών δρόμων της περιοχής. Θέλει να χαμογελάσει το χυλάκι του Καστοριανού και όλοι πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτή την προσπάθεια να συγκεντρωθούμε. Βέβαια η Καστοριά είναι μια αθλητομάνα γενικότερη. Το μπάσκετ αυτή την ώρα αποτελεί την πρωτοπορία. Θα συνεχίσει να αποτελεί την πρωτοπορία και φυσικά οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν, αλλά πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα καινούριο γήπεδο στην Καστοριά, το οποίο της λείπει, τουλάχιστον 1000 θέσεων, το οποίο δεν θα λειτουργήσει μόνο σαν αθλητικό κέντρο για μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες, αλλά κυρίως και σαν πολιτισμός, γιατί ο πολιτισμός και ο αθλητισμός είναι ενωμένος και θέλουμε να προάγουμε και το ήθος και το πνεύμα στην περιοχή, παράλληλα με την καλή σωματική ευεξία και με την ανταγωνιστικότητα, όπου δίνει νέα όθηση και νέους στόχους και οράματα στην νεολαία της πόλης. Πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για... Άμεση. Άμεση. Είναι άμεσο γεγονός και θα δείτε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην πόλη μας, γιατί υπάρχουν άμεσες προτεραιότητες για αυτό το θέμα, τουλάχιστον για μας. Ουσιαστικά δεν προλαβαίνουν να γίνονται προπονήσεις από αυτή την ομάδα. Δεν είναι το θέμα των προπονήσεων μόνο. Η ανταπόκριση σήμερα του ΑΣ Καστοριάς και της Δημοτικής Αρχής και η καλή συνεργασία μας με το Δήμο Καστοριάς, ήδη έχουμε εκδιασφαλίσει την τέλεση των τελικών αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Εφήβων και Παίδων. Να φανταστείτε ότι στην ιστορία αυτή καμιά πόλη δεν έχει φιλοξενήσει και, τις δύο τελικές φάσεις την ίδια χρονιά. Μιλάμε για του χρόνου για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων σε 2 χρόνια. Δηλαδή, μπορούν να γίνουν γεγονότα υψίστης σημασίας για την Ελλάδα στην ακριτική πόλη της Καστοριάς. Εμείς θέλουμε να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις και όλες αυτές τις δυνατότητες για να μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Βέβαια, αυτά δεν μπορεί να τα κάνεις όλα μόνος σου. Χρειάζεται βοήθεια και συλλογική προσπάθεια ολωνών. Αλλά με συντονισμένες προσπάθειες και με σοβαρότητα, νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά δεν έχουμε περιθώριο να καθυστερήσουμε ούτε μία μέρα. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε από χθες. Από χθες επίσημα γνωρίζουμε ότι είμαστε στην Β' Εθνική. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί. Ο βασικός κορμός των παιδιών θα είναι ο ίδιος. Είμαστε ηθικά και όχι μόνο δεσμευμένοι απέναντί τους, γιατί όπως σας είπα, είναι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας ανήκει σε αυτούς. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, αυτοί μετουσιώνουν στο γήπεδο τις δικές μας προσπάθειες και ιδέες. Και από εκεί πέρα, με τη βοήθεια και της διοίκησης, θα κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις ώστε η ομάδα να ενισχυθεί και να είναι το ίδιο ανταγωνιστική και του χρόνου. Η μέρα είναι φανταστική σήμερα. Εντάξει, είχαμε τη μεγαλύτερη επιτυχία, ας πούμε, στο άθλημά μας για την Καστοριά. Ήμασταν όλα τα παιδιά, ας πούμε, γνωρίσαμε κάτι πολύ ωραίο στην πόλη μας και προσφέραμε για κάτι πολύ ωραίο στην πόλη μας. Ενθουσιασμένοι,
Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λόγια, ας πούμε, να περιγραφεί αυτή η χαρά, ας πούμε, που νιώθουμε όλοι. Και μάλιστα πόσο δεν είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του Χριστουγεννιάτικου Συλλόγου. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή, γιατί ήταν πραγματικά, είχε γίνει μια ακόμα προσπάθεια σοβαρή, ας πούμε, πριν αρκετά χρόνια. Δηλαδή, εγώ ήμουν ακόμα στο σχολείο, ας πούμε, τότε. Αλλά θυμάμαι γιατί ήμουν μέρος εκείνης της προσπάθειας. Οπότε επιτέλους, ας πούμε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μας έφερε αυτό που θέλαμε. Σε ό,τι αφορά, γιατί αναφερθήκαμε προηγουμένως στα θέματα του γηπέδου και εσείς είστε αυτοί που τα ζείτε καλύτερα τα προβλήματα αυτά, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπανε και προηγούμενα από μένα, είναι άμεση ανάγκη ένα καινούριο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά ζει με ένα πάρα πολύ παλιό γήπεδο, έχει εκεί πέρα τόσα πολλά τμήματα. Συνεχώς έρχονται καινούργια παιδιά που θέλουν να μπουν στον αθλητισμό και πλέον αυτό το γήπεδο είναι μικρό, δεν χωράει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα δηλαδή και υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα. Ας πούμε, το παρκέ του γήπεδου είναι σε μια κατάσταση πολύ κακή. Οπότε πρέπει πραγματικά, δηλαδή, είναι άμεση ανάγκη να γίνουν αυτές οι κινήσεις, να γίνει το καινούργιο γήπεδο και να γίνουν όλα, ας πούμε, να προχωρήσει ο αθλητισμός της Καστοριάς. Αυτό που συζητάμε τώρα, το ότι θα ανέβει και η ομάδα στη Β' Εθνική και ότι ο στόχος φυσικά είναι πάντα για παραπάνω, έτσι. Είναι ένα πολύ μεγάλο ένασμα για να έρθουν να παίξουν, να μαζέψουν πολλά περισσότερα παιδιά μικρότερων ηλικιών και να μάθουν και το άθλημα, να μάθουν και τον αθλητισμό και να μάθουν και τη ζωή του αθλητή. Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ συγκινημένος για αυτό που έγινε για την πόλη, γιατί κατάλαβα ότι δεν είμαι από εδώ, είμαι από Θεσσαλονίκη. Ότι αυτό το είχε ανάγκη η πόλη να γίνει. Εμείς είδαμε κόσμο διψασμένο για μπάσκετ. Το γήπεδο ήταν συνέχεια γεμάτο. Μας έδωσε ο κόσμος της Καστοριάς την ενέργειά του. Εννοείται αυτά που είπαν οι προηγούμενοι, ότι χωρίς τη διοίκηση και το προπονητικό team και την προσπάθεια των παικτών δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία. Αλλά θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι το οποίο εγώ και σαν πατέρας, ας πούμε, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτό το κομμάτι. Είναι στο θέμα των παιδιών. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί τελειώνοντας τα παιχνίδια ή στα ημίχρονα των παιχνιδιών, γύρω στα 50 με 70 παιδάκια έτρεχαν μέσα και παίρναν μπάλες και παίζανε μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συλλόγου. Θεωρώ ότι τα παιδιά, ας πούμε, από τον αριθμό τους με των ακαδημιών που έχει ο ΑΣ Καστοριάς στο τμήμα του μπάσκετ, που είναι 100, ότι 150 νομίζω, γύρω στα 150, θεωρώ ότι φέτος θα αυξηθούν κατά πάρα πολύ. Είναι τεράστιο κέρδος να βάζουμε τα παιδιά μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι που κάνει επιτακτική την ανάγκη ενός χώρου. Ούτε η Β' Εθνική θεωρώ ότι είναι επιτακτική, ούτε τίποτα. Είναι να βάζουμε όσο γίνεται παιδιά μικρά σε ηλικία στο γήπεδο μέσα και να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα. Εννοείται ότι είναι και για τη βιτρίνα της πόλης, είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί θα έρθουν ομάδες από Αθήνα, θα έρθουν ομάδες από άλλες πόλεις, Θεσσαλονίκη κτλ. Και είναι καλό να μην βλέπουν, ας πούμε, αυτό το γήπεδο, το οποίο δυστυχώς είναι σε κακή κατάσταση, και αυτό που τον κάνει να είναι σε καλή κατάσταση είναι η άβρα των ανθρώπων που είναι μέσα, η προσπάθεια των παικτών, και έτσι γίνεται κάπως καλουπισμός του πράγματος.